Ο Κύριος αγαπητή μου επιστρέφει από την Γαλιλαία στην Ιουδαία και ο λαός τον υποδέχεται με ενθουσιασμό, γιατί ήσαν, όπως σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ήσαν πάντες προσδοκόντες αυτόν. Τον περίμεναν με χαρά. Το προσδοκώ επί αγαθών πραγμάτων. Τον περίμεναν με χαρά. Τα πλήθη είχαν αναγνωρίσει την αξία της παρουσίας του Χριστού, έστω κι αν ακόμη δεν εγνώριζον του ποιος ήταν ο Ιησούς ως ο ενανθρωπίσας Θεός Λόγος. Ανάμεσα στο πλήθος ήταν και ένας αρχισυνάγωγος που το όνομά του ήταν Ιάιρος. Αυτός ήλθε, αφού γονάτισε μπροστά εις τον Ιησούν και τον παρακαλούσε να θεραπεύσει την 12ετή θυγατέρα του, μονογενές παιδί, δεν είχε άλλο παιδί, που εκινδύνευε να πεθάνει. Και ενώ ο Κύριος επορεύεται προς το σπίτι του Ιαΐρου, κάποιος υπηρέτης του φθάνει λέγοντας ότι τέθνηκεν η θυγάτηρη σου, μη σκύλε των διδάσκαλων. Η κόρη σου πέθανε, μην ενοχλείς περισσότερο τον διδάσκαλον. Δηλαδή να μην έρθεις στο σπίτι, μην τον ενοχλείς. Μπορούμε να εννοήσουμε, αγαπητοί μου, τα αισθήματα, την καρδιά του Ιαΐρου εκείνη τη στιγμή? Δεν πρόλαβε να πάει ο Κύριος, δεν πρόλαβε να την θεραπεύσει, πέθανε. Πολύ οδυνηρά αισθήματα πραγματικά. Επόμενον λοιπόν ήταν να κλονιστεί. Και τότε ο Ιησούς του λέγει: μη φοβού, μόνον πίστευε και σωθήσετε. Μόνον να πιστεύεις και θα σωθεί. Αλήθεια, τι παρήγορος είναι αυτή η φωνή του Χριστού την ώρα εκείνη. Μη φοβού. Όμως τι συνιστά αυτή η φράση του Κυρίου? Τι ήθελε να πει? Να πιστεύει. Την πίστη ήθελε να πει. Διότι ο Κύριος, όπως λέγει ο Μέγας Αθανάσιος, της πιστεύουσιν εχαρίζετο. Σε εκείνους που πίστευαν εχαρίζετο. Είναι ατι πίστη και την χάριν κατασχήν δυνηθώσιν, γνώρισμα γάρ της προαιρέσεως της ψυχής, η πίστης εστίν. Ώστε με την πίστη να μπορέσουν να αποκτήσουν και την χάριν. Δηλαδή, αν θέλεις, ο Ιάιρε, να πάρεις την χάρη τη δική μου, πρέπει να πιστεύεις. Και θα σου γίνει αυτό το οποίο θέλεις, αλλά θα το πιστεύεις όμως. Θα πιστεύεις σε τι? Σε μένα. Προσέξτε, σε μένα, στο θεανθρώπινον προσωπών μου. Και έτσι, αυτό είναι γνώρισμα, λέει ο Μέγας Αθανάσιος, της προαιρέσεως της ψυχής. Γιατί η πίστη σε στήρ, γιατί η πίστη είναι πράγματι ένα στοιχείο, ένα γνώρισμα της προαιρέσεως της ψυχής. Βλέπετε, της προαιρέσεως της ψυχής. Όλα τα άλλα μπορεί να είναι αναγκαστικά, μπορεί να είναι. Το μόνο που εκφράζει την προαίρεση είναι η πίστη. Ωστόσο, ο Κύριος κατευθύνεται προς το σπίτι του Ιαΐρου. Εκεί κόσμος πολλής. Ο Ιάιρος ήταν επίσημον πρόσωπο, ή το αρχισυνάγωγος. Και όλο αυτό το συγκεντρωμένο πλήθος τι έκανε? Έκλαιον και εκόπτοντο. Κόπτομαι, θα πει, χτυπάω το στήθος μου, ξεριζώνω τα μαλλιά μου, κλαίω, οδύρωμαι, ολοφύρωμαι, ολολίζω. Όλα αυτά όταν πενθώ και εκφράζονται όλα αυτά με το κόπτομαι. Και ο Κύριος
απευθυνόμενος στο πλήθος, λέγει: «Μη κλαίτε, ούκα πέθανεν, αλλά καθέβδει». Παράξενος λόγος. Μέσα σε εκείνο των κοπετών που υπήρχε, να ακουστεί η φωνή «Μη κλαίτε». Και γιατί να μη κλαίτε? Γιατί δεν πέθανε, αλλά κοιμάται. Τι φυσικότερον βεβαίως του πένθους και των δακρύων. Αλλά ο Κύριος όταν είπε να μην κλαίουν, το είπε εν όψη της Αναστάσεως της, του κοριτσιού. Το ίδιο είχε πει και στην χείρα της Ναΐν. Εκεί εξεκομίζεται, λέει, ο νεκρός. Δηλαδή μετεφέρετο από το σπίτι εις το νεκροταφείο, εις τον τάφον. Δεν υπήρχε νεκροταφείο στους Εβραίους με την έννοια που έχουμε εμείς έναν τόπον περιγεγραμμένον. Όχι, αλλά ήταν τα μνήματα στους πολυπληθείς εκείνους βράχους που υπήρχαν, έσκαβαν και έβαζαν μέσα εκεί. Θυμηθείτε τον τάφο του Χριστού. Ή ήταν, αν θέλετε, τεχνητός ο τάφος αυτός, είτε φυσικός είτε τεχνητός. Όμως, όπως είδαμε εδώ, το πλήθος έκλαιον και εκόπτοντο. Κλάμα και κοπετός. Είναι ωστόσο μία υπερβολή πένθους. Αυτή η υπερβολή του πένθους υπάρχει και σε μας ακόμη σήμερα, στους χριστιανούς. Θυμηθείτε ότι λέγει «το πλήθος εκόπτε το τότε με τον θάνατο του Στεφάνου», που δεν θα έπρεπε. Και εμείς κοπτόμεθα, χτυπιόμαστε, ξεριζώνουμε τα μαλλιά μας, τα επαναλάβω, και ακόμη έχουμε και τις μυρολογίστρες. Αυτή είναι κληρονομιά από τους αρχαίους προγόνους μας. Οι γυναίκες εκείνες οι οποίες πηγαίνουν σε αυτές τις περιπτώσεις και μυρολογούν, λένε τραγούδια, ελεγεία, πένθυμα τραγούδια, και δημιουργείται ένα πολύ πνιγυρό κλίμα μέσα στο σπίτι του και κοιμημένου. Φοβερά πνιγυρό κλίμα. Είναι, αγαπητοί μου, μία υπερβολή. Όταν πιστεύουμε στην Ανάσταση του Χριστού και πιστεύουμε και στην Ανάσταση των εκοιμημένων, των νεκρών, τότε γιατί? Ο Χριστός αναστήθη. Και αφού αναστήθη ο Χριστός, θα αναστηθούμε και εμείς. Που το ξέρουμε? Μα αναστήθηκε ο ίδιος. Έδωσε την μαρτυρία ότι θα αναστηθούμε, το είπε βέβαια, αλλά και θα αναστηθούμε γιατί αναστήθηκε ο ίδιος. Γι' αυτό δεν πρέπει να κλαίμε υπερβολικά όταν έχουμε κάποιο πένθος. Σαν άνθρωποι, βεβαίως, θα λυπηθούμε, θα κλάψουμε, δεν υπάρχει αντίρρηση, αλλά ανθρώπινα, απλά, σαν χριστιανοί. Γιατί, όπως λένε οι πατέρες, το να μην κλάψεις είναι θηριώδες. Δεν ξέρω αν κάποια ζώα μπορεί να κλάψουν. Τα ζώα δεν έχουν δάκρυα. Κάποτε όμως από την έκφρασή τους αντιλαμβανόμαστε το πένθος τους. Για να μην απαριθμίσω τώρα κάποια ζώα και πληνά ακόμη, όπως είναι ο κύκνος και λοιπά. Αλλά το να μην κλάψεις είναι θηριώδες. Το να κλαις πολύ είναι, λέει, πολύ παθόν πράγμα. Το μέτρο. Το πένθος λοιπόν που θα έχουμε θα είναι υπό το πρίσμα της Αναστάσεως των νεκρών. Ακόμη ο Κύριος έδωσε και έναν επιπλέον χαρακτηρισμό, ότι ούκα πέθανε αλλά καθέβει. Δεν πέθανε, λέγει, αλλά κοιμάται. Γιατί για εκείνη τη στιγμή όντως ο θάνατος ήταν ύπνος, αφού λίγο μετά ο Κύριος θα έδινε την Ανάσταση. Όπως πηγαίνουμε κάποιον και τον ξυπνούμε και του λέμε σήκω. Ακούστε, βάζουμε και το χέρι μας και τον σπρώχνουμε λιγάκι. Σήκω, ξύπνα. Και ο Κύριος πήρε το χέρι της κορασίδος του κοριτσιού και της είπε «Υπες, ο παιδί, εγύρου, σήκω».
Όντως λοιπόν ήταν μία εικόνα ύπνου και καθόλου θανάτου. Όμως ο χρόνος, είτε είναι λίγη ώρα όπως ήταν με την κοπέλα αυτή, ή αιώνες και χιλιετίες, θα φτάσει οπωσδήποτε η κοινή ανάσταση των πάντων, όλων. Γιατί θα σηκωθούμε όλοι από τον θάνατον, από τον ύπνο του θανάτου. Συνεπώς, ουσιαστικά δεν υπάρχει θάνατος. Πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλοί χριστιανοί μας δεν πιστεύουν στην Ανάσταση των νεκρών. Νομίζουν ότι πρόκειται περί της Αναστάσεως των ψυχών. Μα δεν είμαι θα αιρετική να πιστεύουμε ότι πιστεύουν οι θνητοψυχείτε, η χιλιαστέφερη πίν, αν και είναι αίρεση πολύ αρχαία αυτή, ότι η ψυχή πεθαίνει και η ψυχή θα αναστηθεί. Ποιος σας το είπε αυτό? Θα ακούσουμε παρακάτω, ή ακόμη όταν ο Κύριος λέγει ό,τι λέγει, από πού γυρίζει? Γυρίζει η ψυχή. Δεν πέθανε η ψυχή. Το σώμα χωρίστηκε απλώς από την ψυχή. Μη λοιπόν υποστηρίζουμε τέτοια πράγματα. Το σώμα θα αναστηθεί. Το ακούσατε καλά? Το σώμα θα αναστηθεί. Μα αυτό που δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε είναι γιατί έχουμε ορθολογισμό. Εκείνος που μας έκανε εκ του μηδενός, εκείνος που έκανε εκ του μηδενός τα πάντα και μας έκανε εκ του είναι, εκ της υπάρξεως, τι, της ύλης, αυτός είναι ικανός να επανασυστήσει όχι κάποιο άλλο σώμα, αλλά το ίδιο το σώμα. Γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος, θα δώσουμε, λέγει, λόγο εις τον Κύριον, εις τον Ιησού Χριστόν, ό,τι επράξαμε και με την ψυχή μας και με το πνεύμα μας. Δεν μπορούμε λοιπόν να πάρουμε άλλο σώμα, θα είναι το ίδιο σώμα. Το ακούσατε? Εάν δεν το πιστεύουμε, τότε να βάλουμε ερωτηματικό κατά πόσο είμαι θα χριστιανοί. Είναι δόγμα πίστεως με αποδείξεις. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Και μάλιστα το ιεροσολυμητικό σύμβολο της πίστεως λέγει προσδοκώ Ανάσταση σαρκός. Κυριολεκτή, προσδοκώ Ανάσταση σαρκός. Συνεπώς, δεν υπάρχει θάνατος ουσιαστικά. Αυτό που λέμε θάνατος, θα βάζα τη λέξη μέσα σε εισαγωγικά, είναι ύπνος. Αυτός που πέθανε, συνεπώς, είναι και κοιμημένος. Δηλαδή, εκοιμήθη. Και ο χώρος στον οποίο κατετέθη το σώμα του λέγεται κοιμητήριον. Όχι νεκροταφείον, λέγεται κοιμητήριον. Όταν ο Κύριος εζήτησε από τον Ιάιρον και του είπε «Μη φοβού μόνον, πίστευε και σωθήσετε», πώς μπορούμε να εννοήσουμε, αγαπητοί μου, αυτό το σωθήσετε? Προσέξτε εδώ. Πίστευε, μη φοβάσαι. Πίστευε, θα σωθεί. Πώς μπορούμε να εννοήσουμε αυτό το θα σωθεί? Με την ολοκληρία της ανθρωπίνης υπάρξεως. Πολλές φορές μιλάμε και λέμε σωτηρία, 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 σωτηρία. Ξέρουμε τι θα πει σωτηρία? Θα πει ολοκληρία της ανθρωπίνης υπάρξεως στη Βασιλεία του Θεού. Ολοκληρία, η λέξη είναι της Καινής Διαθήκης. Προσέξατε το αυτό. Γιατί όταν το πνεύμα επιστρέφει στο σώμα, δημιουργείται αυτή η ολοκληρία. Επειδή όταν ο άνθρωπος, δηλαδή το σώμα, χωριστεί από την ψυχή, δεν μπορούμε να πούμε άνθρωπο το σώμα, ούτε μπορούμε να πούμε άνθρωπο την ψυχή. Άνθρωπος είναι και η ψυχή και το σώμα μαζί. Συνεπώς, τι είναι αυτή η σωτηρία? Η ολοκληρία. Δηλαδή, η ένωση ξανά ψυχής και σώματος, τότε μπορούμε να μιλάμε για άνθρωπον. Και μάλιστα δημιουργείται αυτή η ολοκληρία, δηλαδή αυτό το σώος. Σώος. Το θηλυκό κάνει σώα. Σώων το ιουδέτερον. Σώος, δηλαδή ολόκληρος. Λέμε, είμαι σώος και αυλαβής.
Το λέμε πολύ καλά. Είμαστε σόι και αυλαβή. Το λέμε. Έκφραση είναι στη ζωή μα. Θα πει σόι, ότι είμαστε σόι. Δηλαδή είμαστε ολόκληροι και δεν έχουμε ουδεμίαν βλάβη. Αυτό θα πει. Ώστε λοιπόν από εδώ που παράγεται η σωτηρία από το σώος, θα πει: έχω την ψυχή μου και το σώμα μου, δεν μου λείπει τίποτα. Να προχωρήσω σε μία λεπτομέρεια. Ο Χριστός είπε δια τους υποψηφίους μάρτυρες: μη φοβηθείτε, λέει, μη φοβηθείτε. Μία τρίχα από την κεφαλή σας, λέγει, δεν θα χαθεί. Κύριε, εδώ μας παίρνουν το κεφάλι με το μαρτύριο και εσύ μας λες ούτε μία τρίχα θα χαθεί από την κεφαλή μας? Ναι, γιατί? Γιατί θα αποκατασταθεί ο άνθρωπος μέχρι μη απολύειας των τριχών της κεφαλής. Είναι καταπληκτικό. Δεν το λέγω εγώ, το είπε ο Χριστός, ο οποίος αναισθήθη. Δεν είναι λόγια ο χριστιανισμός, είναι αποδείξεις, είναι γεγονότα. Πάρτε το είδηση. Δεν είναι θεωρία ο χριστιανισμός, είναι γεγονότα, είναι ζωή ο χριστιανισμός. Λοιπόν, σαν να λέγει ο Κύριος όταν του είπε μη φοβού μόνον πίστευε και σωθήσετε, σαν να του λέγε μη φοβάσαι, εσύ θα πιστεύεις αυτό που εγώ θα κάνω, πίστευε σε μένα και τότε θα σωθεί. Δηλαδή θα αναστηθεί, θα ξαναγυρίσει η ψυχή πίσω εις το σώμα. Και καταγγέλουν αυτού οι δότες ότι απέθανεν. Ποιοι καταγγέλουν? Καταγγέλουν αυτόν ποιοι? Όλος εκείνος ο κόσμος που είχε μαζευτεί μαθαίνοντας ότι η κόρη του Ιαΐρου είχε πεθάνει. Τι λέει αυτός ο άνθρωπος? Τι λέει αυτός ο άνθρωπος αφού πέθανε? Και γελούσαν, δηλαδή χλέβαζαν. Γελό δεν είναι το γέλιο, είναι η χλέβη, η κοροϊδία. Στάθηκε ωστόσο αυτή η κοροϊδία ένα πολύτιμο στοιχείο, έστω και αρνητικό στοιχείο, ότι όντως το κορίτσι είχε πεθάνει. Αφού λέει πέθανε, ο κόσμος το βεβαίωνε, πέθανε. Είναι λοιπόν μια μαρτυρία ότι πέθανε το κορίτσι. Συνεπώς η Ανάσταση θα ήταν πραγματική. Αλλά γιατί γελούσαν? Γιατί δεν μπορούσε να χωρέσει το μυαλό τους την Ανάσταση ενός νεκρού ανθρώπου. Εδώ είναι το καταπληκτικό. Όπως και εμείς μπορούμε να γελάμε για την Ανάσταση των νεκρών. Σας ξαναλέγω, δεν είμαι θα χριστιανή εάν δεν πιστεύουμε εις την Ανάσταση των νεκρών. Αυτοί γιατί γελούσαν? Γιατί αγνοούσαν από τη Γραφή την Ανάσταση των νεκρών. Ναι, γι' αυτό αγνοούσαν. Όπως και εμείς αγνοούμε προπαντός από την Καινή Διαθήκη την Ανάσταση των νεκρών. Ξέρετε τι σήμαινε αυτό το πλήθος όταν γελούσε? Εκείνο που είπε ο Χριστός: μη πάρετε τα μαργαριτάρια της πίστεως και τα ρίξετε, λέγει, μπροστά στα γουρούνια, στους χείρους. Γιατί θα πάνε να δοκιμάσουν ότι δεν είναι βαλανίδια, δεν τρώγονται τα μαργαριτάρια. Και τότε θα θυμώσουν τα γουρούνια και θα έρθουν να σας προγγίξουν. Αυτό σημαίνει τώρα εδώ, ως να ερήπτοντο τα μαργαριτάρια της πίστεως στα πόδια των ανθρώπων που δεν πίστευαν. Γι' αυτό δεν ήσαν άξιοι βεβαίως να παρευρεθούν εις την Ανάσταση του κοριτσιού. Τους έβγαλε όλους έξω ο Χριστός. Φύγετε, σου είπε, φύγετε. Για να μην παρεξηγηθεί, κράτησε τρεις μαθητάς. Τους άλλους εννέα τους άφησε απ' έξω. Το βλέπουμε αυτό και σε άλλες περιπτώσεις που το κάνει ο Κύριος. Η κάθε περίπτωση έχει τη σημασία της. Πάντως εδώ λέγει: ελθόν εις την οικία, ου καφήκην εις ελθήν ουδένα. Δεν άφησε κανείς να μπει μέσα, δεν τους άξιζε. Για το λόγο που σας εξήγησα. Παρά μόνον τους γονείς του κοριτσιού και τους τρεις μαθητάς, Πέτρον, Ιάκωβον και Ιωάννη. Και τότε ο Κύριος κρατήσα, λέγει, της χειρός αυτής, εφώνησε λέγον: υπες εγύρου. Πήρε το χέρι
και φώνησε, φώναξε: «Ω παιδί Αιγύρου, ξύπνα, ψύχο». Ο Κύριος κρατάει από το χέρι το νεκρό κορίτσι, όπως στην αγιογραφία βλέπουμε να κρατάει με το χέρι του, το ένα του χέρι ο Χριστός, τον Αδάμ, και με το άλλο του χέρι την Εύα. Αν θα δείτε την ορθόδοξη αγιογραφία, την εικόνα του Χριστού στον Άδη, κρατάει από εδώ και από εδώ, γιατί έτσι μας εικόνει, ωραία εικόνα αυτή. Είναι και φυσική για μια στιγμή, όπως πάμε και σκουντάμε εκείνον που κοιμάται, σας το είπα προηγουμένως. Ο Κύριος λοιπόν έτσι κινείται, δείχνει ποιος αναστήνει τον άνθρωπο, όχι κάποιος άλλος, αλλά αυτός ο ίδιος ο Υιός ενανθρωπίσας του Θεού. Δείχνει ότι ο άνθρωπος είναι πεσμένος, έχει πέσει. Έχει πέσει και ηθικά και οντολογικά. Ηθικά γιατί φταίει, έκανε αμαρτία, την παράβαση. Τότε οι πρωτόπλαστοι έλαντι του Θεού παρέβησαν την εντολή του. Οντολογικά, γιατί τι θα πει πίπτο, πτώμα, λέμε πτώμα, αυτός είναι πτώμα. Δηλαδή δεν είναι όρθιος, δεν στέκεται στα πόδια του, είναι οριζοντιωμένος, είναι πτώμα. Και έρχεται τώρα ο Χριστός να ξαναστήσει στα πόδια του τον άνθρωπο. Αυτό θα πει ότι έρχεται να τον σηκώσει οντολογικά, όχι ηθικά, όχι μεταφορικά, οντολογικά. Έχει σημασία. Αυτό θα πει και η Ανάσταση. Από το ανίσθημη στέκομαι στα πόδια μου, αυτό θα πει η Ανάσταση. Και εφώνησε, μας σημειώνει ο Ευαγγελιστής, εφώνησε, φώναξε. Πού φώναξε? Θα μπορούσε να ακούσει η κοπέλα, αυτά είναι νεκρή. Πού έφτασε η φωνή του Χριστού? Αγαπητοί μου, εκεί που ήταν, στον τόπο εκείνον που ήταν η ψυχή, δηλαδή στον τόπο των ψυχών, στον Άδη. Πω, πω. Δηλαδή φτάνει η φωνή του Χριστού στον Άδη? Πού είναι ο Άδης? Πού είναι? Εφώνησε και στην περίπτωση του γιού της χείρας της Ναΐν και του Λαζάρου. Λάζαρε, ήταν έξω από τον τάφο ο Χριστός, σας είπα ήταν σπήλαιο. Λάζαρε, δεν βρω έξω, έλα έξω. Για να ακούσει όμως ο Λάζαρος και να βγει έξω, έπρεπε να φτάσει η φωνή του Χριστού. Πού? Στον Άδη. Είναι κάτι φοβερό, φοβερό, καταπληκτικό θα λέγαμε. Και σημειώνει ο Λουκάς: και επέστρεψε το πνεύμα αυτής και ανέστη παραχρήμα. Επέστρεψε. Προσέξτε τη λέξη επέστρεψε. Ξαναγύρισε το πνεύμα της, η ψυχή της, και ανέστη παραχρήμα. Αμέσως λέει αναισθήθη. Άλλο λοιπόν σώμα και άλλο ψυχή. Είναι δύο πράγματα. Το σώμα ήταν μπροστά εκεί. Η ψυχή επιστρέφει. Και αμέσως όταν ενώθηκε πάλι με το σώμα, η κοπέλα σηκώθηκε. Μπορούμε να συλλάβουμε αυτό το «επέστρεψε το πνεύμα αυτής»? Μπορούμε να το συλλάβουμε. Αγαπητοί μου, σε εκείνη την ωραία προφητεία του Εζεκιήλ, την οποία λέμε όταν γυρίζουμε από τον επιτάφιο που κάνουμε την περιφορά, τη Μεγάλη Παρασκευή, με κύρια τα κόκαλα, μια παιδιάδα λέμε κόκαλα κτλ. Και εκεί, κατά έναν έτσι τρόπον, ότι τα κόκαλα αυτά απέκτησαν σάρκες, νεύρα, ξέρω εγώ, είναι... Γι' αυτό και λέμε σε εκείνη την περίπτωση, στον επιτάφιο, αυτή την περικοπή, η κοινή ανάσταση των πάντων. Καταλαβαίνουμε, καταλαβαίνουμε. Ας προσέξουμε. Δεν επιστρέφει κάποια άλλη ψυχή. Ο Θεός δεν είναι παραγωγός ψυχών, όπως θα το ήθελε ο Πλάτων. Ο Πλάτων ομιλεί περί παραγωγής ψυχών. Και έτσι παίρνει μία ψυχή, τη βάζει σε ένα σώμα το οποίο, ξέρω εγώ, πώς δημιουργείται εκεί, και έχουμε έναν άνθρωπο. Όχι αγαπητοί μου. Η ίδια η ψυχή θα γυρίσει πίσω. Η ίδια η ψυχή. Γιατί θα κρυθούμε. Μία καινούργια ψυχή, τι θα μπορούσε να πει ότι αμάρτησα? Χάνουμε το εγώ. Χάνουμε την ταυτότητά μας αν έχουμε μία άλλη ψυχή.
είναι η ίδια η ψυχή μας που διατηρεί αυτήν την αυτογνωσία, τη μνήμη. Τι λέει ο Αβραάμ στην παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου? Θυμήσου, λέει, παιδί μου, μνήστητη, θυμήσου ότι εσύ στη γη σου, στη γη που ήσουν, απέλαβες τα αγαθά σου, λοιπά. Μνήστητη, δηλαδή μνήμη. Αν δεν έχω λοιπόν αυτογνωσία, τι είδους μνήμη και μνήμη, τότε πάλι ταυτότητά μου χάθηκε. Είδε σπουδαία στοιχεία αυτά. Λέγει ο Θεοφύλακτος, ου γαράλιν ψυχήν συνέγγεν, αλλά εκείνην την από του σώματος αποπτάσαν, που πέταξε έφυγε, ταύτην επίησε στραφήνε επ' αυτό. Η ίδια ψυχή γυρίζει πίσω, γυρίζει. Όταν λοιπόν γίνεται λόγος για επιστροφή της ψυχής, αυτό σημαίνει ότι έχω αληθινών χωρισμών ψυχής και σώματος. Σημαίνει ακόμα διαφοροποίηση ψυχής και σώματος, όπως σας το είπα. Σημαίνει ότι το υλικό σώμα κατατίθεται στη γη, ενώ η πνευματική ψυχή απέρχεται εις τον ίδιο τόπον αυτής. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν γυρίζει από εδώ και από εκεί η ψυχή, δεν είναι γύρω από το σπίτι που έμενε, δεν είναι στο νεκροταφείο, δεν στον οικείο της τόπον. Προσέξατε, λέει ο Χριστός, και απελεύσονται ούτε εις κόλασιν αιώνιον μετά την Ανάσταση. Είδε δίκαιη η ζωή αιώνιον. Προσέξτε αυτό το αιώνιον. Αγαπητοί, διέταξε ο Κύριος όταν την ανέστησε να της δώσουν να φάει. Περίεργο πράγμα. Ναι, γιατί περίεργο? Έκανε το μέγιστο που δεν μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι και άφησε το ελάχιστο που μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι, να δώσουν φαγητό στην κοπέλα. Όπως είπε, δεύρω Λάζαρε έξω, αφού προηγουμένως τι είπε? Σηκώσατε την πλάκα που έφραζε τον τάφον. Αυτό μπορείτε να το κάνετε, θα το κάνετε. Και ακόμη, γιατί ο Θεός θέλει να ζούμε, να ζούμε τρώγοντας. Εκείνος έκανε τη δημιουργία έτσι. Στη Βασιλεία του Θεού όμως δεν θα υπάρχει η τροφή. Ο Θεός, λέγει ο Απόστολος Παύλος, και ταύτην την κοιλίαν και ταύτα τα βρώματα καταργήσει. Δεν θα έχουν πλέον θέση. Θα ζούμε πώς? Το Πνεύμα του Θεού θέλει τώρα να τρώμε, τότε δεν θα τρώμε. Εννοείται από τις τροφές. Αγαπητοί, μεγάλα και θαυμαστά αποτελούν το μυστήριο του θανάτου. Κανείς δεν μας πληροφόρησε γι' αυτό παρά μόνον εκείνος που είναι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου, ο Ιησούς Χριστός. Είναι εκείνος που είπε «Και έχω τα σκλής του θανάτου και του άδου», το λέει στην Αποκάλυψη. Γι' αυτό η σωτηρία μας βρίσκεται μόνον εις τον Ιησού Χριστόν. Εκείνο που είπε ο Απόστολος Πέτρος, «Ουκ έστι εν άλλο ουδενή η σωτηρία, ουδέ γαρόν όνομα εστιν έτερον υπό των ουρανών των δεδομένων εν ανθρώπης, ενώ δι σωθήνε ημάς». Να λοιπόν τι αξίζει να πιστεύουμε εις τον Κύριόν μας Ιησούν Χριστόν.